Η εικόνα βέβαια της πόλης δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι. Οι άνθρωποι με αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία είναι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και έχουν αποκλειστεί. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ίδιους, γιατί αφενός έχουν μεγάλη διάρκεια η αποχή τους από τις θεραπείες τους, τα κινητικά και τα νοητικά και όλοι οι άνθρωποι με προβλήματα υγείας τύπου αναπηρίας, που είναι συνεχή δηλαδή, έχουν μείνει στον αέρα. Δεν υπάρχει κάτι που να βοηθήσει ώστε να συντηρείται ή να καλυτερεύει η κατάστασή τους. Αυτό είναι πολύ αρνητικό για εμάς. Και ένας λόγος που πιέσαμε κατά κάποιο τρόπο να ανοίξουν οι παραλίες, μια και η θάλασσα εκτός από ευχαρίστηση, είναι και θεραπεία, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, ήταν να ανοίξουν οι παραλίες τουλάχιστον σε αυτές τις κατηγορίες των ατόμων. Και πραγματικά στο τέλος του προηγούμενου μήνα δόθηκε η άδεια να ανοίξουν οι παραλίες για τα άτομα με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο, όχι για όλους τους πολίτες δηλαδή. Αυτό το μεταφέραμε, ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κράτας Πλάκας το μετέφερε στο Δήμο Χίου με έγγραφο, ζητώντας να τοποθετηθεί το C-Track, το οποίο όπως γνωρίζετε από άλλες χρονίες τοποθετείται στην Δασκαλόπετρα, στο σημείο που είμαστε τώρα, και πραγματικά και μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια απάντηση. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να προετοιμαστεί ο χώρος με κάποια προμελέτη, ενδεχομένως τεχνική μελέτη, ώστε να τοποθετηθεί το C-Track. Θεωρούμε ότι τις τρεις προηγούμενες χρονιές που λειτουργήσε το C-Track ήταν μια καλή, έτσι, ας το πούμε, εμπειρία, ώστε πάνω σε αυτήν να τοποθετηθεί ξανά εκ νέου για το καλοκαίρι του 20 το C-Track. Μέχρι τώρα περιμένουμε αυτή την τεχνική μελέτη, ελπίζοντας ότι αυτή θα γίνει άμεσα. Και ο λόγος που είμαστε και τώρα εδώ και συζητάμε για αυτό το συγκεκριμένο είναι αυτός. Να πιέσουμε δηλαδή κάπως το Δήμο να καταλάβει ότι μερικά πράγματα δεν πρέπει να ακολουθούν μια τυπική διαδικασία έτσι όπως την γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια και να προχωρήσει άμεσα και γρήγορα η διαδικασία για την τοποθέτηση του C-Track. Το C-Track είναι απαραίτητο εργαλείο για τους ανθρώπους με αναπηρία, με κινητικά ιδίως προβλήματα. Δεν μπορούμε να μπούμε και να βγούμε στη θάλασσα. Ο καθένας πολίτης, όπως διαπιστώσαμε το Σαββατοκύριακο που είχαμε τον καύσωνα, μπορούσε να πάει στις παραλίες και καλώς πήγε βεβαίως, αλλά εμείς μείναμε στο σπίτι. Αυτό δεν είναι ισονομία, αυτό δεν είναι ισοτιμία, αυτό ζητάμε και γι' αυτό παλεύουμε. Εξεταζόταν να μπουν και άλλα. Έχουμε κάποια πληροφόρηση? Δυστυχώς η πληροφόρηση που έχουμε γι' αυτό είναι ότι ο προμηθευτής, κάποιος έκανε ένσταση στον προμηθευτή και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να εξεταστεί η ένσταση και να αποφασιστεί εν πάση περιπτώσει πώς θα γίνει η προμήθεια των υπολείπων 4 C-Track, τα οποία επίσης περιμένουμε με αγωνία και τα οποία επίσης θα τοποθετηθούν σε διάφορες παραλίες του νησιού μας και θα εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο. Σχετικά με την περιφέρεια, έχουμε στη Λίμνο επίσης, κυρία Μιχάλη? Η περιφέρεια, δυστυχώς, μόνο η Λίμνος διαθέτει 2 C-Track. Δεν στάθηκε εύκολο να επικοινωνήσουμε με το Δήμο της Λίμνου. Θα το κάνουμε άμεσα για να δούμε εκεί αν το έχουν τοποθετήσει ή αν όχι, πότε προβλέπεται να τοποθετηθεί.